Εποχή λοιπόν που η χώρα φουλιάζει. Εμείς εδώ στην Πελοπόννησο και ειδικά στην Αρκαδία, και το τονίζω ειδικά στην Αρκαδία, επειδή έχουμε περιφερειά και από την Αρκαδία και είναι σημαντικό πράγμα αυτό, και αυτό το λέω με πλήρη γνώση, γιατί το ζω κάθε μέρα, έχουμε κατορθώσει λοιπόν και κάνουμε αρκετά έργα. Αυτή τη στιγμή σε όλο τον νομό Αρκαδίας είναι περίπου 220 έργα τα οποία ή γίνονται ή είναι σε άμεση εξέλιξη. Είναι ενταγμένα με χρήματα και με μελέτες. Απλώς είχαμε μια μεγάλη καθυστέρηση φέτος, επειδή και η υπηρεσία είναι αρκετά υποστελεχωμένη και κάνει υπερπροσπάθεια εδώ τα παιδιά, οι μηχανικοί, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Και δεύτερον, επειδή άλλαξε και ένας νόμος για τις αναθέσεις και μας έφερε πάρα πολύ πίσω, με αποτέλεσμα το τελευταίο έργο να έχει δημοπρατηθεί το Σεπτέμβρη. Και το επόμενο είναι στις 2 Μάη μεθαύριο το επόμενο δημοπρατήριο. Χάσαμε δηλαδή 8-9 μήνες μόνο με την αλλαγή του νόμου που έγινε. Πάντως είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και σημαντικό ότι κατορθώνουμε σε μια εποχή κρίσης, σε μια εποχή που η χώρα έχει βουλιάξει, έχει πτωχεύσει, η Αρκαδία να είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο και η Πελοπόννησος. Όσο αφορά λοιπόν το Δήμο Βαλτετσίου, το οποίο έχω την χαρά και την τιμή να είμαι και εγώ κάτοικος, μόνιμος κάτοικος, και εδώ έχω γεννηθεί και εδώ θα αρχίσω από καλά. Στην πενταετία, εξαετία που είμαστε εδώ με τον Πέτρο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τι έχει γίνει με Βαλτέτσι. Θα αρχίσω πρώτα από τον Βαλτέτσι. Από εκεί, βόρεια. Πρώτο Βαλτέτσι. Ιστορικό Βαλτέτσι. Λοιπόν, στο Βαλτέτσι λοιπόν, επί θητείας μας, έχουν γίνει δύο εργολαβίες στον κεντρικό δρόμο. Κάτσε κάτω, όχι, κάνει, κάτσε κάτω. Έχουν γίνει δύο εργολαβίες στον κεντρικό δρόμο από το ψυχιατρίο στο Βαλτέτσι. Και τώρα ολοκληρώνει τη δεύτερη και φτάνουμε πάνω λοιπόν στο χωριό, στη διασταύρωση και τελειώνουμε λοιπόν το στενό αυτό δρόμο του Βαλτετσίου. Επίσης έχουν γίνει μικρές παρεμβάσεις με τις ημέτρες στον δρόμο. Στον δρόμο, κάτσε τα κοτάκια. Στον δρόμο για την Αναχαμίτα. Έτσι, αρκετές παρεμβάσεις. Επίσης είναι θέμα χρόνου, όπως είπε και ο Πέτρος, να γίνει και ο δρόμος από τη Σύγκρο στο Βαλτέτσι, που για μένα είναι σημαντικός δρόμος, αναπτυξιακός δρόμος που θα συνδέσει ιστορικά σημεία της Αρκαδίας. Αυτά στο Βαλτέτσι. Δεύτερο, πάμε τώρα στην Αναχαμίτα. Στην Αναχαμίτα, αυτό που πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι το φράγμα αυτό το οποίο υποσχέθηκε τώρα ο Πέτρος και το κουβεντιάσαμε πριν μια εβδομάδα και θα το εντάξουμε σε εκτόσεις των πυροπλήκτων. Και επίσης είναι ο δρόμος από το κεραστάρι Αναχαμίτα, ο οποίος έχουν γίνει δύο εργολαβίες. Είναι πόσα χιλιόμετρα είναι η μήνυ. 3,5 χιλιόμετρα είναι η κεραστάρι Αναχαμίτα. Έχουν γίνει τα τρία. Το υπόλοιπο είναι γύρω τα 500 μέτρα. Έχουν γίνει τα τρία και έχουν γίνει 500 μέτρα ακόμα, τα οποία σύντομα θα ολοκληρωθούν. Περνάμε τώρα στο κεραστάρι. Το κεραστάρι μπορεί να πω είναι το πιο προνομιούχο από όλα, διότι έχει τρεις δρόμους. Όχι, το λέω και το καμαρώνω γιατί είναι χωριό. Ο ένας δρόμος είναι από κεραστάρι Αναχαμίτα, όπως είπα, που περνάει από τον Δημήτρη πίσω. Ένας δρόμος με προδιαγραφές επαρχιακού δρόμου του 2017. Έτσι. Έχει εκεί άσφαλτος με τις μπάρες του, με τα γεφύρια του. Ένας ακατεργημένος δρόμος, έγινε δρόμος λειτουργικός. Έγινε ο δρόμος από το κεντρικό δρόμο προς κεραστάρι, με μπάρες, κόψεις, στροφές κλπ. Και έγινε και ο δρόμος που συνέδεσε το κεραστάρι με το Αθήνεων και κατ' επέκταση με την Ασέα. Και με την Εθνική Οδό. Και από εκεί πάτε όλοι. Προχωράμε στην Ασέα. Κάτσε ρε Κώστα. Πάμε στην Ασέα. Στην Ασέα έχουν γίνει δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι από την κάτω Ασέα στην πάνω Ασέα, που έγινε νέος πάπητας, και ο δεύτερος δρόμος είναι από την Ασέα στο Αθήνεο, που πάει πίσω και ένα και βγαίνει εθνικό δρόμο. Πάμε τώρα στο Μάναρ. Έγινε η ασφαλτώση του κεντρικού δρόμου από εθνική οδό προς Μάναρ. Πάμε στη Δόρισα, πού είναι ο Κώστας. Έγινε ασφαλτόστρωση του δρόμου. Από μάναρι προς Βλαχοκέρα. Εκεί λέμε κάνει κάτι. Προθέσα δεν ήταν καλός. Καλός νόμος. Ο Κώστας δεν ήθελε να ακούσει. Μετά πάμε τώρα. Ταξία. Πάμε τώρα στη Δόρισα. Στη Δόρισα έγινε νέος τάπητας και ασφαλτώστρωση για πρώτη φορά στον δρόμο που οδηγεί από τη Δόρισα στην κάτω Ασέα. Ο δρόμος ο δεύτερος της Δόρισας είναι πλέον με τις διαγραμμίσεις του τέλειος δρόμος. Προχωράμε τώρα. Στο Αθήνα δεν μιλάμε καθόλου. Πάμε τώρα για το μεγάλο έργο του Γουδάνη, όπως λέγεται επιστημονικά. Εγώ το άτομο λέγεται Γουδάνη, του Αλφίου εδώ. Είναι ένα έργο 2,5 εκατομμυρίων. Έχουμε φτάσει στην τελική φάση. Από εκείνο, σε πρώτη φάση, θα αρδευτούν κομμάτι της Δόρισας, του Μάναρη, όλος ο κάμπος της Ασέας, Αθηναίου, ένα κομμάτι από Δάφνη από εκεί και Πάπαρη. Έτσι, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Θα είχε ξεκινήσει ήδη. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος Μάη θα έχει ξεκινήσει. Γιατί? Γιατί ξαφνικά πέρσι, ενώ έχει δημοπρασία, το πήρε εργολάβος, το έχει πάρει μια εταιρεία από την Αθήνα,
Και πριν ξεκινήσει, ξαφνικά λένε το ελεκτικό συνέδριο ότι θέλουμε περιβαλλοντολογική αδειοδότηση, η οποία μέχρι τότε Κώστα δεν προβλέπεται, έτσι. Πήγε για περιβαλλοντολογική. Στην... Δεν ξέρω. Κάτι άλλαξε αυτό. Πήγε στην ΠΕΧΟ λοιπόν πέρυσι. Με... Δεν χρειάζεται από πόσα τηλεφώνια μετά έχουμε κάνει στην ΠΕΧΟ. Ακόμα δεν έχουμε πάρει την οριστική απάντηση από την ΠΕΧΟ. Η ΠΕΧΟ είπε ότι στη μελέτη μέσα δεν υπήρχαν για τα ψάρια, γιατί έχει λέει πέστροφες καταγεγραμμένες. Δεν υπήρχαν ιχθυόσκαλες. Εάν βάλουν ιχθυόσκαλες τώρα, αλλάζει όλη η μελέτη και καταργείται ο διαγωνισμός. Πρέπει να πάμε πάλι από την αρχή. Γι' αυτό λοιπόν τώρα έγινε μία αλλαγή, να μην είναι κάποια κενά στα φράγματα, γιατί προβλέπονται τρία μεγάλα φράγματα και τρία γλιοστάσια με σωληνώσεις. Εκεί λοιπόν θα γίνουν κάποια κενά στα φράγματα τώρα και σήμερα συγκεκριμένα θα απαντούσε η ΠΕΧΟ αν αρκείται, γι' αυτό σε τον Σμουδιάννη τον Γιώργο, αν πήρε τηλέφωνο, αν αρκείται σε αυτό να προχωρήσουμε. Αν αρκείται σε αυτό, πάει σε 5-10 μέρες να πάρει από αρχαιολογία, δασαρχείο και διεύση υδάτων γνωμοδοτήσεις. Πάει ελεκτικό συνέδριο, πιστεύω μέχρι τέλος Μάη, Κώστα, άμα είναι όλα καλά, να μπορεί ο εργολάβος να δουλέψει, γιατί αν δεν δουλέψει τώρα... Αν δεν δουλέψει... Τέλος Ιούνιου. Ναι, αν δεν μπορεί να δουλέψει τώρα όμως... Είναι νέα στην αρμόδια, δεν είναι μόνο αυτές. Είπα τέλος Ιούνιου, θέλει ένα μήνα και... Επίσης, τα 2,5 εκατομμύρια αυτά τα οποία έχουμε βάλει για το έργο αυτό... Και αν. Εντάξει. Γιατί έχει περάσει 1,5 χρόνο. Δεν θα γίνει τίποτα. Όχι, ξέρει τι λέει ο Κωστής. Έχουμε και αλλαγή τη νομολογία. Ναι, γιατί οι στροφές αυτές δεν πέρναγε λεωφορείο, από ό,τι θυμάστε. Και πήγαν τελικές υπηρεσίες και επέλεξαν να γίνει εκεί. Τώρα, αν πέφτουν και 5 πετραδάκια, θα πει ένα σύρμα αύριο. Θα πει ένα σύρμα αύριο και τελείωσε. Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν είναι θέμα αυτό. Εκεί πέφτουν συγκεκριμένα αρτάκι, κάτσε αρτάκι. Πόσε φορέ έχει πετάξει. Θα το δούμε αυτό. Πόσε φορέ έχει πετάξει. Αρτάκι, δεν ξέρω γιατί το. Μου λένε πέφτει. Τσεγιάννη, θε να το πάρουμε τον πάνω απέναντι τώρα. Δεν γίνεται. Όχι, έπρεπε να γίνει αυτό. Αν έχει πει καρδάρα με το βέλα, όλα. Ό,τι γίνεται καλό. Στο Μαυρογιάννη έγινε το κομμάτι του δρόμου, πραγματικά υπολείπεται το υπόλοιπο. Έχουμε τη μεγάλη παρέμβαση που θα κάνουμε στη Μονή Καρτεζών. Είναι ενταγμένα 160 χιλιάρικα από το 2013. Έχουμε περάσει από 1000 κύματα. Επιτέλους χθες έφυγε από την αρχαιολογία που πάει ο Γιώργος Σμουδιάνης εκεί, να πάει κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο τις επόμενες μέρες, για να μπορέσουμε, αν δυνατόν μέσα στο καλοκαίρι, να δουλέψει ο εργολάβος για να πέσει η σκεπή. Είναι 160 χιλιάρικα. Περάσει από ναοδομίες, έχουν περάσει 1000 κύματα. Εκεί ευτυχώς τελειώνει το θέμα. Στον προφήτη Ηλία στη Δάφνη που έγινε η αναδάσωση γύρω-γύρω όλο αυτό τα δέντρα που μπήκανε και το σύστημα που τα ποτίζει. Θα κάνει αρκετά πράγματα και θα προσπαθήσουμε για περισσότερα. Όμως, θέλω να γυρίσω πίσω το οποίο μπορεί να έρθετε δημοτικών θεμάτων. Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο Δήμαρχος. Ενημερωτικά τι θέλω να ρωτήσω. Είμαστε ένας ενεργειακό κομμάτι του Δήμου Τρίπολης. Από το τέλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τι λεφτά παίρνουμε, αν τα παίρνουμε, δεύτερο. Έχουμε ελατομικές ζώνες. Πού είναι όλα τα αποδοτικά? Το ΙΣΠΡΑ πέφτει σαν ανταποδοτικό από τις ελατομικές ζώνες τίποτα εδώ? Και το τρίτο που βάζω, έχουμε στην περιοχή Τσεμπερού και Μάναρη όλες τις κεραίες. Σκάι μέκα τέτοια. Το 2000 με το Δημόπουλο αυτοί πληρώναν 100 δραχμές το χρόνο μίσθωμα. Τους πλακώσαμε εμείς με το Δημόπουλο τότε, τους παίρναμε 100.000. Αυτή τη στιγμή. Τα παίρνει ο Δήμος. Μήπως δεν εισπράττει τίποτα, γιατί το να ζητάμε εδώ από τον Περιφερειάρχη για να κούρε και τέτοια και να μην διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν ως ανταποδοτικά δεν λέει τίποτα. Και το τελευταίο που βάζω, αν ας πούμε η Δόριζα ή το Αθήνα, δεν ξέρω ποιο χωριό, παίρνει 30.000 από το τέλος αυτό των ανανεώσιμων πύργων ενέργειας, υπάρχει μια αδικία πια δηλαδή. Το Μαυρογιάννη ή Παλιόχνη, σαν αλληλεγγύη το λέω, το οποίο αν ρωτήσετε αυτούς τους ανθρώπους, παίρνουν σαν τα 150 ευρώ το χρόνο. 170. Κι άλλα τόσα γραχαμίτα. Τι προτιμώ σε αυτό, τι λέω. Αν ένα χωριό παίρνει περισσότερα, καλό είναι να μην το πάρει, να πάρει ένα χωριό 3.000 και να φτιάξει κάτι. Θα απαντήσω. Όχι. Εγώ έβαλα όλα αυτά. Ένα βίντεο το οποίο έχει δημοτικό. Δεν θέλει απάντηση. Βάζει ένα προβληματισμό. Εκτός ενημέρωσης, το είπα, σαν ως κάτοικος μιλάω. Θα τον ενημερώσω τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει, απάνω σε αυτό. Κάτσε, εσύ τα παίρνεις, θα μιλήσουμε εμείς που δεν τα παίρνουμε. Έχει γίνει μία αυτή. Το 20% από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 20% το παίρνει ο Δήμος.
Εγώ και ο Παναγιώτης και ο Μάραρ, οι τρεις. Και τον Αθήνα. Έτσι. Εμείς έκαναμε μία πρόταση στα παιδιά που είναι εδώ πέρα, τους υπολείπους προέδρους, ότι το 20% να πηγαίνει σε αυτούς. Εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες. Άκουσα με προσοχή όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Εκτιμώ ότι έχουμε κάνει ένα μεγάλο έργο. Και συνεχίζουμε αυτό το έργο, εάν αντιληφθεί κανένας τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν. Δεν υπάρχει άλλη περιφέρεια που να μπορεί να κάνει τέτοια έργα και να δείχνει αλληλεγγύη απέναντι στους πολίτες και όχι απέναντι στις δημοτικές αρχές. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνουν οι δημοτικές αρχές και δεν μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα ποιες είναι οι σχέσεις μας με την δημοτική αρχή. Εμάς μας ενδιαφέρουν μόνο και μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Από όσα ακούστηκαν, εκτιμώ ότι όλα αυτά μπορούμε να τα εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα. Λέω λοιπόν στον Βαγγέλη να κάνει ένα ρεζουμέ της κουβέντας με συγκεκριμένα στοιχεία στο κάθε αίτημα και μέσα στις επόμενες 20 μέρες θα σας έχουμε απάντηση ακριβώς με χρονοδιάγραμμα πάνω στα θέματα τα οποία θέσατε προηγούμενα. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Δήμος. Ξέρω τι κάνει. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να δούμε πώς μπορούμε δυναμικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Σε μια περιοχή που μαραζώνει πλέον, που οι ανθρώπινοι πόροι είναι πάρα πολύ λίγοι, εάν δεν γίνουν κάποια αναπτυξιακά έργα, σοβαρά αναπτυξιακά έργα, να κρατήσουμε σε κάθε περιοχή 4, 5, 10 νέους ανθρώπους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει ζωή πλέον μετά από 30-40 χρόνια, θα έρχονται οι επόμενες γενιές και θα λένε ότι εδώ ζούσαν άνθρωποι. Εντάξει. Κύριε Τατούλη, μπορείτε να μας χαρακτηρίσετε σαν ακρίτες της ευρωχώρας. Ακρίτες είμαστε όλοι τώρα σε αυτό. Εκείνο που θα έλεγα ιδιαίτερα, θέλω να δείτε και θέλω μια πρόταση συγκεκριμένη πάνω στην δυνατότητα ανάπτυξης αγροτικής οικονομίας και της κοινοτροφίας στην περιοχή μας. Έτσι. Γιατί αν δεν υπάρξει μια τέτοια ελπίδα σε αυτόν τον τόπο, ο τόπος θα μαραθεί. Ούτε οι δρόμοι αυτοί, οι ιστορικοί δρόμοι, όλα αυτά, δεν ισχύει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, εάν δεν υπάρξουν 5 νέοι άνθρωποι να παραμείνουν σε κάθε τόπο για να κρατήσουν ζωντανό αυτόν τον τόπο. Έτσι, ιδιαίτερα στον κάμπο, η εκτίμησή μου είναι ότι οποιαδήποτε προσπάθεια και να γίνεται αυτή τη στιγμή χωρίς να έχει έναν στόχο, συγκεκριμένο στόχο, δεν μπορεί να αποδώσει. Εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι σημείο αιχμής της αγροτικής οικονομίας είναι οι θερμοκηπευτικές μονάδες. Θέλω να το δείτε σοβαρά πόσα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν πάνω σε αυτό το τομέα, να δημιουργήσουν μια ομάδα παραγωγών και να δούμε πώς εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν γίνεται. Και από την άλλη πλευρά και η κτηνοτροφία. Εδώ στην περιοχή μας η κτηνοτροφία μπορεί να απαντήσει. Είπα, είναι η κτηνοτροφία, ο Δημήτρη, είναι η κτηνοτροφία, είναι η μελισσοκομεία. Μελισσοκομεία. Έτσι, είναι και η αγροτική οικονομία. Έτσι, αυτός ο κάμπος είναι παρθένος κάμπος. Μην ξεχνάτε ότι παλιότερα ήταν αυτό αυτός και το κατούρι τροφοδοτούσαν ολόκληρη την Τρίπολη, εντάξει. Αυτά, αν μπορείτε, δέστε τα. Έτσι, τα υπόλοιπα καλά πράγματα είναι, εντάξει, αλλά δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα. Ο τόπος μετά από 10 χρόνια θα έχει, όχι μετά από 20 χρόνια. Έτσι, δέστε το Βαλτέτσι, ερήμωσε. Ερήμωσε. Τα μαζί μου είναι τα άλλα χωριά.